Θα διαβάσουμε από την Α Κορινθίους Επιστολή, να συνεχίσουμε τα μαθήματά μας από κάθε Τετάρτη. Αδερφοί, και αυτό γίνεται επί χρόνια πολλά, πολλά χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια. Περασμένη Τετάρτη διαβάσαμε από τα τελευταία εδάφια από το κεφάλαιο Γ, από το τρίτο κεφάλαιο. Θα τα ξαναδιαφρεσκάρω λιγάκι πάλι και θα μπούμε στο τέταρτο κεφάλαιο με τη χάρη του Κυρίου. Στο 18 εδάφιο λέει στο γάμα κεφάλαιο Α Κορινθίους, σελίδα 1009, «Μη δεις σας μην εξαπατάει αυτόν». Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, αδερφή. Μα ποιος θέλει να εξαπατήσει τον εαυτό του? Κανένας. Αλλά όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στην άγνοια, αδερφή, προσέξτε, όταν είναι μέσα στον κόσμο του, μέσα στα σχέδιά του, έτσι σκέφτεται μέσα στα μυαλά του, αδερφοί, θεωρεί τον εαυτό του υπερέχοντα από τους άλλους, αυτό, ή νομίζει ότι είναι κάποιος κάτι. Κάτι. Μα είμαστε κάτι. Βεβαίως με τον Χριστό είμαστε κάτι. Ουρανοπολίτες είμαστε πρώτα απ' όλα. Σωσμένοι και λυτρωμένοι είμαστε πρώτα απ' όλα. Με τον Ιησού Χριστό όμως. Από μόνοι μας δεν είμαστε και από μόνοι μας δεν μπορούμε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, αδερφοί, να εξαπατήσω τον ίδιο μου τον εαυτό. Να νομίζω ότι είμαι μεγάλος και τρανός. Χωρίς εμένα δεν γίνεται τίποτα. Κι όμως γίνεται. Και χωρίς εμένα και χωρίς εσένα και χωρίς εμάς. Ο Κύριος είπε τότε, αδερφοί, στους γραμματείς και φαρισαίους, στους Ιουδαίους, όταν ήθελαν να επιπλήξουν τα παιδιά, να μην φωνάζουν «Ωσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος, Ωσανά». Τον Κύριο δοξάζανε. Πες τους να σιωπήσουν, είπανε. Άμα αυτοί σιωπήσουν θα φωνάξουν οι πέτρες, θα σηκώσει πέτρες και θα φωνάξουν ο Θεός. Βλέπετε, αδερφοί. Δηλαδή, στην ουσία ότι δεν έχει εμάς ανάγκη ο Θεός, εμείς τον έχουμε ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη εμάς ο Χριστός, εμείς τον έχουμε ανάγκη τον Χριστό στη ζωή μας. Και μακάρι να το καταλάβουμε μέσα στην καρδιά μας, αδερφοί. Όποιος νομίζει, μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός εν το κόσμο τούτο, ξέρει πολλά δηλαδή, έχει γνώση και τα κάνει όλα σωστά και καλά, ας γίνει μωρός για να γίνει σοφός. Να γίνει μωρός. Όχι τρελός. Αδερφοί, να γίνει σαν τα μικρά παιδιά για να γίνει σοφός. Για τα μικρά παιδιά δεν έχουν κακία στην καρδιά τους, αδερφοί. Ούτε έχουν κάφημα για τον εαυτό τους. Και ό,τι κάνουν είναι πρόσχερο, είναι τη στιγμή αυτή. Μπορεί να το δεις να νευριάζει, να τρέξει, να κάνει, μετά από λίγο το βλέπεις προσγειωμένο. Το παιδί δεν κρατάει στην καρδιά του μέσα κακία, έχει απλότητα. Έχει καθαρή καρδιά. Διότι η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία παρά το Θεό. Η σοφία του κόσμου είναι μωρία. Ναι, βεβαίως, αδερφοί. Καμιά αξία. Επειδή είναι γεγραμμένο να σε συλλαμβάνει τους σοφούς εν την πανουργία αυτών. Και το κάνει ο Θεός αυτό, αδερφοί. Και πάλι ο Κύριος γινώσκε τους διαλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι. Οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Αυτοί τους λένε φιλοσοφίες, διδασκαλίες και τώρα τελευταία θεωρίες, πολλές θεωρίες. Ότι όλα γίνανε από μόνα τους. Είμαστε από το πίθηκο, είμαστε έτσι, είμαστε από ένα μικρόβιο, είμαστε από τα ψάρια, είμαστε από εδώ, είμαστε από εκεί. Και στο φινάλε από πού είμαστε και τι είμαστε, αδερφοί. Δηλαδή το Λόγο του Θεού το θεωρούν ένα τίποτα, αλλά κι όμως ο Λόγος του Θεού λέει μόνο την αλήθεια και φανερώνει μόνο την αλήθεια. Ενώ ο άνθρωπος δεν θέλει να το παραδεχτεί, αλλά κάθε Λόγος Θεού, αδερφοί, βεβαιώνεται και εκπληρώνεται στην ώρα του. Όσο και ο άνθρωπος να επιμένει ότι δεν είναι έτσι, έτσι είναι και έτσι θα γίνει. Και λέει μέσα στο Λόγο του Θεού, είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, ότι Θεός δεν υπάρχει. Όχι ο συνετός, όχι ο δίκαιος, αδερφοί μου, αλλά ο μωρός το είπε. Και ο άφρον, αφροσύνη, δηλαδή ο άμυαλος. Είπε ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Δηλαδή επειδή μερικοί λένε δεν υπάρχει Θεός, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Όχι. Αυτοί σε λίγο δεν θα υπάρχουν ούτε στην επιφάνεια αυτή τη γη, αλλά ούτε και στι ευλογίε του Θεού θα λάβουν μέρο, αδερφοί. Η μερίδα του θα είναι
Αδερφοί, είσαι με τη μερίδα του διαβόλου. Στη λίμνη δικαιώμη με πήρε και θείον. Αυτό είναι ο δεύτερος θάνατος, έτσι. Ο θάνατος, η απομάκρυνση της ψυχής από την παρουσία του Θεού. Γιατί δεν επίστεψαν εις το έργο του Θεού που έκανε για τη σωτηρία τους. Δεν το δέχτηκαν οι άνθρωποι. Ως θεμιδί σας μην καυχάτε εις ανθρώπους. Επανέρχεται πάλι, αδερφοί, και στο τέταρτο κεφάλαιο συνεχίζει. Γιατί λέει να μην καυχόμαστε για ανθρώπους? Γιατί τα αδέρφια μας οι Κορίνθοι είχαν το καύχημα. Εγώ είμαι το Παύλο, εγώ είμαι το Απολό, εγώ είμαι το Κυφά. Αυτό είναι αμαρτία. Και είδα ένα ενύπνιο προχτές και απόρρεσα. Ήταν πρωινές ώρες, αδερφοί. Ξύπνησα τις 4:30-5, με ξαναπαίνει λίγο ύπνος και είδα αυτό το όνειρο. Βρισκόμασταν κάπου, αδερφοί. Μάλλον από προσευχή σηκωθήκαμε τώρα, από το κήρυγμα είχε τελειώσει. Είδα μερικούς γονατίσανε, αδερφοί, και λατρεύανε μπροστά σε ένα τείχο όπως οι μουσουλμάνοι. Εγώ ας λέω, αδερφοί, σηκωθείτε, τελειώσαμε. Τίποτα, εκεί αυτοί, καρφωμένοι κάτω στο έδαφος. Και πήρα τη μαρτυρία ότι, αδερφοί, προσκυνάγαν κάποιον άνθρωπο ή κάποιους ανθρώπους. Λέω, εμείς τον Θεό προσκυνάμε μόνο. Δεν προσκυνάμε ανθρώπους, ούτε υψώνουμε ανθρώπους, ούτε λατρεύουμε ανθρώπους, αλλά μόνο τον Θεό. Ούτε οι άγγελοι δεν δέχονται προσκύνηση, αδερφοί. Δόξα στον Κύριό μας. Ούτε και οι άνθρωποι του Θεού δέχονται προσκύνηση. Και με έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Εκεί επιμένα στο δικό τους, αδερφοί. Λέω, δεν είναι ο τρόπος αυτός προσευχής και λατρείας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τίποτα. Είναι σαν να μιλούσα σε κουφούς. Πολύ περίεργο πράγμα, αδερφοί. Και απόρρεσα. Λέω, καλά, δεν ακούνε. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν εννοούνε. Κανένας να μην καυχάται εις ανθρώπους. Δηλαδή να επαινούμε ανθρώπους, να υψώνουμε ανθρώπους, να πηγαίνουμε πίσω από ανθρώπους. Διότι τα πάντα είναι δικά σας. Είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κεφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε παρόντα, είτε μέλλον, τα πάντα είναι δικά σας. Δηλαδή, και αυτοί οι αδερφοί σας είναι. Και ο Παύλος, και ο Κεφάς, ο Πέτρος δηλαδή, και ο Απολλός, αδέρφια σας είναι. Δεν είναι θεοί. Δεν είναι κάτι το ανώτερο, το μεγαλύτερο. Πιστεύω ότι και αυτά τα αδέρφια που υπηρετήσανε σε αυτήν την εκκλησία δεν ζητάγαν προσκύνηση, αδερφοί, ούτε να καυχόνται για αυτούς, ούτε να τους επαινούνε. Δεν χρειάζεται. Ήταν άνθρωποι του Θεού που υπηρέτησαν μέσα στο έργο του Θεού. Σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός του Θεού. Και πραγματικά ανήκουμε όλοι στον Ιησού Χριστό, αδερφοί, και γι' αυτός μας αγόρασε με τη θυσία του επάνω στο Σταυρό. Μας έκανε ιδιοκτησία του. Ήμασταν νεκροί ένα και των αμαρτιών, αλλά τώρα ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας και μας εζωοποίησε, μας έδωσε την αιώνια ζωή. Άνευ Αργυρίου, άνευ Χρυσίου και άνευ της Πάτρου παράδοτου διαγωγής μας. Ο άνθρωπος δεν σώζεται το ότι τον κάναν χριστιανό ή γεννήθηκε χριστιανός. Κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται χριστιανός. Ο άνθρωπος γίνεται χριστιανός όταν δεχτεί το λόγο του Θεού στην καρδιά του, πιστέψει στον Ιησού Χριστό με την καρδιά του, τότε τον αναγεννάει το πνεύμα του Θεού και ο λόγος του Θεού και γίνεται κτίσμα νέο. Και γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, αφού βεβαίως κάνει και τα καθήκοντά του και βαφτιστεί εν ύδατη στο νερό. Γιατί ο Κύριος λέει στο Μάρκο το Ευαγγέλιο: ο πιστέψας και βαφτιστής, ούτως θέλει σωθεί. Ο απιστής σας, αυτός θέλει κατακριθεί. Μας έβγαλε μέσα από την κατάκριση ο Κύριος, γιατί υπακούσαμε στη φωνή του, αδερφέ. Και δεν κάναμε τα δικά μας, ούτε τα του εαυτού μας, αλλά σεβαστήκαμε και πιστέψαμε και υπακούσαμε στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τέταρτο κεφάλαιο λέει: ούτως ας μας θεωρεί κάθε άνθρωπος ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμου στο μυστηρίο του Θεού. Όχι τίποτα άλλο. Όχι κάτι ανώτερο, κάτι το υπερφυσικό. Ως υπηρέτες του Χριστού. Έτσι να μας θεωρεί, λέει, κάθε άνθρωπος. Δηλαδή δεν έχω το δικαίωμα να σχηματίσω γνώμη για τους ανθρώπους, για τους αδερφούς, τους πιστούς, πώς κηρύττουν, πώς φέρονται, πώς συμπεριφέρονται. Εάν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού ζουν κατά τον κανόνα του Λόγου του Θεού, ζουν με φόβο Θεού, ζουν σε αγιασμό, αδερφοί, υπηρετούν μέσα στο έργο του Θεού, όχι με σχροκέρδια, ούτε αναγκαστικός, αλλά το κάνουν με χαρά, αδερφοί, τέτοιους αδερφούς να τους μιμούμαστε, αδερφοί.
αλλά όχι να τους υψώνουμε πάνω από όλους και να καυχόμαστε σε ανθρώπους. Δεν το θέλει ο Θεός, αδερφοί. Στην προς Γαλάτας επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο λέει Απόστολος Παύλος, εάν εγώ ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος Θεού. Και να ξέρετε, οι γνήσιοι δούλοι του Θεού και άνθρωποι του Θεού βάλλονται, αδερφοί, από πονηρούς, κακούς, παραλόγους, σαρκικούς ανθρώπους. Τους μισούνε, τους κακολογούνε, τους συκοφανούνε, τους μισούνε και χωρίς λόγο. Χωρίς να υπάρχει λόγος η αιτία. Ξέρετε γιατί? Γίνεις εχθρός άμα πεις την αλήθεια. Άμα του πεις την αλήθεια καθαρά και εξάστερη, θα σε μισήσει. Δόξα στον Κύριό μας. Γιατί, αδερφοί, θα σε μισήσει? Γιατί είναι σαρκικός, γιατί είναι νήπιος. Δεν διακρίνει ότι αυτό είναι το συμφέρον του. Δεν διακρίνει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το τέλειο και ευάρεστο. Αλλά περπατάει με το μυαλό του, αδερφοί μου. Κατά την όραση των οφθαλμών του. Βλέπει και κρίνει. Αδερφοί, το να πιστεύει κάποιος δεν βλέπει και πιστεύει. Ελπίζει σε αυτό το οποίο δεν βλέπει και το περιμένει. Αυτό είναι πίστης. Ελπιζομένων πεποίθησης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Αυτό είναι πίστης. Δηλαδή να πιστεύω αυτά τα οποία δεν βλέπω και αυτά τα οποία δεν έλαβα θα τα λάβω. Έτσι ακριβώς είναι, αδερφοί. Ο Απόστολος Πέτρος για τον Κύριο λέει, αν και δεν τον είδατε τον Ιησού Χριστό εσείς, κι όμως τον αγαπάτε, λέει. Πώς γίνεται? Κάποιον που δεν είδαμε αγαπάμε? Μάλιστα. Δεν τον είδαμε, αδερφοί, αλλά τον αισθανόμαστε δυνατό μέσα στη ζωή μας. Γιατί και ο Ιωάννης στην επιστολή την Α λέει ότι αυτός ο οποίος είναι εν ημίν είναι ο Χριστός, δια του Πνεύματος του Αγίου, εν ημίν είναι ο Λόγος του Θεού, είναι δυνατότερος από αυτόν που είναι στον κόσμο, από τον διάβολο δηλαδή. Δηλαδή έχεις σύμμαχο, φίλο, Κύριο τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, στη ζωή μου. Δηλαδή έχουμε το δυνατό μαζί μας, κοντά μας, μέσα μας. Τι θέλει μας κάνει ο άνθρωπος? Τίποτα δεν μπορεί να σου κάνει. Όταν εσύ θέλεις να ζήσεις δικαίως, αγίως και ευζεφός στο παρόντα τούτο πονηρό αιώνα, βεβαίως θα διωχτείς. Σίγουρα θα έχεις εχθρούς πολλούς. Τους ξεσηκώνει ο διάβολος έτσι με διαλογισμούς. Γιατί εσύ και όχι εμείς, γιατί εσύ και όχι εγώ. Κάτσε, αδερφέ μου, εντάξει. Άμα θες πάνε μπροστά, προχώρα. Προχώρα. Κάνε έργο. Μπορείς, μπορώ, δεν μπορώ χωρίς τον Χριστό. Δεν μπορώ. Αλλιώς δεν θα έλεγε ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος λέει, η ικανότητα αυτή δεν είναι εξημών, αλλά είναι εκ του Θεού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όσο και να θέλουμε να σηκώσουμε το ανάστημά μας, όσο θέλουμε και να ανοίξουμε τα βήματά μας, να τρέξουμε, να προτρέξουμε, δεν θα πετύχουμε τίποτα, αδερφοί. Δεν γίνεται. Χωρίς τη βοήθεια του Θεού, χωρίς την οδηγία του Ιησού Χριστού, χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος δεν γίνεται τίποτα, αδερφοί μου. Δόξα στον Θεό. Και είναι αναγκαίο, αδερφοί, ο λαός του Θεού, σαν Εκκλησία Χριστού, να προσευχόμαστε, να συναθροιζόμαστε με μια φωνή, με μια καρδιά, με μια ψυχή και με ένα πνεύμα για να δούμε τις εκβάσεις του Θεού μέσα στη ζωή μας πρώτα. Προσέξτε. Στη ζωή μας πρώτα. Να τον αισθανθούμε δυνατό, αδερφοί μου. Για να δοξαστεί ο Κύριος εν το μέσον των επένων του λαού του. Όχι μόνο εις υπηρέτας, λέει, και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού, που σημαίνει να έχουμε τη γνώση των πραγμάτων του Θεού. Να τα κρατάμε. Ένας οικονόμος, αδερφοί, κάνει καλή μεταχείριση των πραγμάτων, έτσι. Καλούς λογαριασμούς, καλές σκέψεις, καλά σχέδια. Δηλαδή τα πράγματα του Θεού, να είμαστε οικονόμοι για τα πράγματα του Θεού. Ναι, αδερφοί μου, βεβαίως. Να ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε το Λόγο του Θεού και πότε θα τον χρησιμοποιήσουμε. Και σε ποιους θα το μεταδώσουμε και πώς θα το μεταδώσουμε, αδερφοί μου. Ένας άνθρωπος του Θεού όταν λαμβάνει από το Θεό, ό,τι και να λαμβάνει από το Θεό δεν το κρατάει για τον εαυτό του. Είναι μεταδοτικός, θέλει να το μεταδώσει. Τη χαρά του θέλει να μεταδώσει, την ειρήνη του, όλο το καρπό του Αγίου Πνεύματος θέλει να το μεταδώσει, αδερφοί. Το λόγο, τις φανερώσεις, τις αποκαλύψεις που του δίνει ο Θεός θέλει να τις μεταδώσει στο λαό του Θεού. Να τις δώσει. Και όσο αυτός δίνει, ό,τι ο Θεός του δίνει και αυτός το μεταδίδει, το δίνει, ακόμα περισσότερα του δίνει ο Θεός. Το ξέρετε. Δεν τα κρατάει για τον εαυτό του.
Και τα πνευματικά χαρίσματα τα οποία δίνει ο Θεός δεν είναι ιδιοκτησία μας, δεν είναι κάτι για τον εαυτό μου, αλλά είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας του Χριστού, για τελειοποίηση του έργου του Θεού. Το να προφητεύω, αδερφοί, να έχω το χάρισμα και να κοιμάμαι σπίτι τέτοια ώρα, ώρα συνατρίσεως, ή να απέχω από τις συνατρίσεις και να έχω το καύχημα ότι εγώ έχω χάρισμα, εγώ προφητεύω, εγώ γλωσσολαλώ, εγώ διερμηνεύω, εγώ έχω αποκαλύψεις, φανερώσεις, χαίρομαι πολύ. Μπορεί να έχεις κάποτε, αλλά τώρα τι έχεις, αδερφέ μου? Τώρα τι έχουμε, αδερφοί? Τώρα. Το παρόν, αδερφοί, είναι αυτό που μετράει. Το τώρα, πώς βρίσκομαι, πού βρίσκομαι, τι κάνω. Ο λαός του Θεού αγωνίζεται, εγώ πού αγωνίζομαι? Στο τάμπλετ, στο κομπιούτερ, πού αγωνίζομαι, αδερφέ? Πού αγωνίζεσαι? Πού? Στην καφετέρια αγωνίζεσαι? Ώρα προσευχής? Ο Θεός να μας ελέγξει, αδερφέ. Να μας δώσει νοήμωνα καρδία, ότι ο Απόστολος Παύλος δεν θεώρησε τα πάντα σκύβαλα, ένεκεν της γνώσεως του Ιησού Χριστού, για να γνωρίσει το μυστήριο του Χριστού, αδερφοί, και της Εκκλησίας. Τα θεώρησε όλα σκουπίδια. Σκουπίδια. Εσείς τι λέτε, σκουπίδια δεν είναι? Υπάρχουν και στο διάστημα σκουπίδια τα οποία είναι άχρηστα, περιφέρονται. Υπάρχουν και πολλά σκουπίδια, αδερφοί, τα οποία μας περιτριγυρίζουν. Υπάρχουν και πολλά σκουπίδια που τα απορροφάει η καρδιά μας, τα δέχεται. Εχθές ήμασταν στα αδέρφια στο Λέονμπεργκ, αδερφοί, και τους είπα κάτι, έτσι ο Θεός μου το θύμισε, ότι είναι στον άνθρωπο υψηλών είναι ευδέλγημα εις τον Θεόν. Ότι η καρδιά του ανθρώπου αγαπάει πολύ και το υψώνει, είναι ευδέλγημα ενώπιον του Θεού. Κάποτε είχα αγαπήσει ένα αυτοκίνητο, ήταν κάτασπρο, αδερφοί μου. Όταν λέω το είχα αγαπήσει, λέω εντάξει, το είχα μιστάξει και με βρέξει. Άμα μπορούσα να το βάλω και στην τσέπη μου, θα το βάζα και στην τσέπη μου ακόμα, να το προσέξω και να το φυλάξω. Αλλά να πω, ο Θεός, αδερφοί, εφευρίσκει τρόπους να τα ξεριζώσει αυτά μέσα από την καρδιά μας. Επιτρέπει να φανταστείτε, πριν κοιμηθώ πήγαινα, κοιτούσα από πάνω από το τρίτο όροφο. Α, ωραία, τα μάξια εκεί είναι. Το πρωί μόλις ξυπνούσα πήγαινα πάλι, κοιτούσα, τα μάξια. Α, εκεί είναι. Ωραία. Μάλιστα. Είναι σαν να μου λέει ο κύριος Λευτεράκη, θα τα πούμε σε λίγο, θα σε τακτοποιήσω και για αυτό το θέμα. Δεν μου το είπε έτσι, αλλά κάπως έτσι πρέπει να έγινε. Κάναμε το παρθενικό μεγάλο ταξίδι, πήγαμε στο Βούπερταλ, μάλιστα. Η μέρη να μου ήταν που θα το παρκάρω απόψε. Ξένο μέρος, κέντρο είναι εκεί πέρα στο Έμπερφελτ, Σαββατόβραδο, μεθύστακες περνάνε εκεί πέρα. Αδερφοί, όλη η Σάρα και η Μάρα από αυτό το δρόμο περνούσε, ήταν κεντρικός δρόμος. Λέω, πού να το παρκάρω εδώ, λέω, καήκαμε. Μάλιστα, λέω στο σύγχαμβρό μου, του λέω, Χρήστο, πού να το βάλω το αυτοκίνητο? Μη στεναχωρίεστε, Λευτέρη, εδώ έχουμε μάντρα εδώ πέρα, με σιδερόπορτα μεγάλη, εδώ παίρνει και το δικό σας αυτοκίνητο, βάλει το μέσα, όλα καλά, ασφαλής. Μάλιστα. Τέλος πάντων, έφτασε το βράδυ, πάλι εγώ στο παράθυρο κοίταξα. Μαντρωμένη, μέσα σε μάντρα ήταν, αδερφοί. Σιδερόπορτα τεράστια. Μέσα σε μάντρα ήταν, σε αυλή. Πάλι εγώ στο παράθυρο, κοιτάω εντάξιλο. Μα τι στο καλό του είχε κολλήσει τόσο πολύ μες στην καρδιά μου αυτό? Και υπάρχουν πράγματα, αδερφοί, που ο διάβολος τα κολλάει μες στην καρδιά μας. Όπως τις αυδέλες. Οι αυδέλες, άμα πάνε στο ζώο εκεί, του ρουφάνε το αίμα συνέχεια. Και πολλά τέτοια έχουμε μες στις καρδιές μας που μας ρουφάνε την ενέργεια και το αίμα μας, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Το πρωί πάλι στο παράθυρο, λέω εντάξει, εδώ είναι. Δεν κατάλαβες. Με το που ήταν Κυριακή πρωί, θα πηγαίναμε εκκλησία. Μόλις πάω κάτω και βλέπω, αδερφοί, κοίταξα, λέω, είναι εντάξει ή δεν είναι? Κοιτάζω από το πρώτο φτερό της μηχανής μέχρι το πίσω φτερό, μια γρατζουνιά με σίδερο. Με κλειδί μάλλον το είχα κάνει, πέρα. Και το λέω πάντα, ροφέα διατρύπησε την καρδιά μου. Εκεί ξέρετε τι έγινε? Θανατώθηκε το γιώτα Καρίνα, το κάτασπρο. Χρήστο, έλα κάτω. Λέω, έλα να δεις, κοίτα. Το έκανε αυτός, είπε, το έκανε ο άλλος. Λέω, άστο τώρα ποιος το έκανε. Θα τους φωνάξω, λέω, χτυπήσει τα κουδούνιο. Τίποτα μη κάνεις, του λέω, τελείωσε, κατάλαβα, εντάξει, λέω. Αδερφοί, άμα σκεφτούμε, αδερφοί, ο Αβραάμ, ο πατέρας της πίστεως, και αυτός δεν πήρε τη μεγαλύτερη ευλογία αμέσως.
γιατί διέτρεχε κινδύνους, κινδύνευε. Τον Ισάκ του τον έδωσε στο τέλος ο Κύριος, τον κληρονόμο. Στο τέλος. Και πάλι αφού που τον έδωσε, κινδύνευε, αδερφή, να τον πλανήσει η καρδιά του. Είχε γαντωθεί τόσο πολύ από αυτό το παιδί, σου λέει είναι ο κληρονόμος, είναι ο πρωτότοκος, είναι και δεν είναι. Αδερφή μου, βγήκε μέσα από τα σπλάγνα της Σάρας, της γυναίκας του, δόξα στο Θεό. Δεν μιλάμε για τον Ισμαήλ που ήταν ατύχημα, που το έκανε με τη δούλη του, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αδερφή μου, και του τον ζητάει ο Κύριος, του λέει, Αβραάμ, τον υιό σου, τον μονογενή, τον Ισάκ, θα μου τον κάνεις ολοκαύτωμα θυσία. Κανονικά ο Θεός δεν ζητάει τέτοιες θυσίες, αδερφή. Ανθρωποθυσίες. Αλλά είδε τον κίνδυνο που διέτρεχε ο Αβραάμ και του λέει, θα μου τον θυσιάσεις. Γιατί έχει κυριεύσει όλη την καρδιά σου. Σηκώθηκε πρωί-πρωί ο ευλογημένος, δεν το είπε στη γυναίκα, τα λέω, σάπευθε πολύ ξύλο. Μαλλιοτραβήγματα θα είχε και μουστοτραβήγματα, δεν θα τον άφηνε με τίποτα, μα της έλεγε ότι πάνε να τον θυσιάσω, με τίποτα. Δεν της είπε τίποτα. Παίρνει τον Ισάκ και οι υπηρέτες φορτώνουν ξύλα στα ζώα και τρεις μέρες τον άφησε ο Κύριος να οδηπορήσει μέχρι το όρος Μωριά, αδερφή. Τρεις μέρες. Μέσα σε τρεις μέρες, αδερφή, του τον ξερίζωσε από την καρδιά. Κατάλαβε, σου λέει, τι κάνω εγώ. Αδερφή, να μην επιτρέψει ο Κύριος τέτοιες δοκιμασίες, γιατί δεν μπορούν όλοι να τις αντέξουν. Δεν μπορούν όλοι να τις σηκώσουν. Μάλιστα. Το απέδειξε ότι ήταν έτοιμος να τον θυσιάσει επειδή του είπε ο Θεός, αλλά ο Θεός δεν τον άφησε, αδερφή. Έχουμε και εμείς πολλά στην καρδιά μας τα οποία πρέπει, αδερφή, να τα κάνουμε ολοκαύτωμα στον Κύριο, να τα θυσιάσουμε. Για να πάρει την πρώτη θέση μέσα στη ζωή μας και στην καρδιά μας ο Ιησούς Χριστός. Μα να μην τα αγαπήσουμε, τα παιδιά, τη γυναίκα, τα εγγόνια, τα αυτοκίνητα, τα σπίτια, τους γονείς. Ας βάλουμε τον Κύριο στην πρώτη θέση και όλα τα υπόλοιπα μετά, αδερφή. Πρώτη και μεγαλύτερη εντολή, ξέρετε ποια είναι? Να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου, τη διάνοιά σου, τη δύναμή σου και με όλη την ψυχή σου. Και όμοια ταύτης, εντολή είναι το να αγαπήσεις τον πλησίον σαν τον εαυτό σου. Λέει όμοια ταύτης. Δεν λέει ότι είναι πρώτη. Όμοια ταύτης. Μοιάζει και ταιριάζει. Και είναι σωστό και καλό να αγαπάμε και τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Μπορεί να είναι η γυναίκα σου, ο άντρας σου, τα παιδιά σου, τα αδέρφια σου εν Χριστώ Ιησού. Αλλά να μην παραμερίσουμε τον Κύριο, να τον πετάξουμε από το θρόνο που του ανήκει μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή μας και να θρονιάσει κάτι άλλο σε αυτό το θρόνο, αδερφή. Η γυναίκα μου π.χ. Τα παιδιά μου π.χ. Τα λεφτά μου π.χ. Το αυτοκίνητό μου π.χ. Όχι, αδερφή μου. Την πρώτη θέση στη ζωή μας πρέπει να την έχει ο Κύριος και μόνο ο Κύριος. Ούτε ο Απολό, ούτε ο Κυφά, ούτε ο Παύλος. Μόνο ο Ιησούς Χριστός. Εδώ διαλέγεται κεφάλαια ολόκληρα, τους γράφει, αδερφοί, για να τους πείσει ότι δεν είναι έτσι. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Μην υψώνετε ανθρώπους. Μην γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Αλλά να αγωνιστούμε να γίνουμε δούλοι του Ιησού Χριστού, αδερφοί. Δούλοι του Θεού του ζώντος. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να είσαι δούλος Θεού, αδερφέ μου. Το ξέρετε? Δεν είναι καθόλου εύκολο. Θα σας πω γιατί δεν είναι εύκολο. Στους κατακόσμο κυρίους, όταν έχουν υπηρέτες ή δούλους, εκεί δεν μπορεί ο δούλος ή υπηρέτης να αντιλογήσει. Κι όμως στο Θεό πολλοί υπηρέτες και δούλοι δεν κάνουν αυτά που τους λέει, δεν κάνουν αυτά που μας λέει και μας προστάζει και μας διατάζει. Και ο Κύριος, αδερφοί, το είπε αυτό στους μαθητές του με παράπονο. Ξέρετε τι τους είπε? Ακούστε. Γιατί με λέτε Κύριε, Κύριε, και δεν κάνετε ό,τι σας λέγω? Τους το είπε κατάμουτρα. Γιατί με λέτε Κύριε, Κύριε? Ωραία. Εγώ είμαι ο Κύριος και ο διδάσκαλος. Αλλά δεν κάνετε ό,τι σας λέω όμως. Δεν κάνετε ό,τι σας λέω. Γιατί δεν κάνουμε ό,τι μας λέει ο Κύριος, αδερφέ? Δεν μας αφήνει ο εγωισμός μας. Το πείσμα μας. Δεν είμαστε ανώτεροι του Κυρίου, αδερφοί. Ούτε καλύτεροι του Θεού μας. Να ξέρετε ότι είμαστε από χώμα φτιαγμένοι. Και αυτό το χώμα θα πάει πάλι στο χώμα. Δανεικό είναι και αυτό το χώμα, αδερφοί, για να κατοικήσει η ψυχή μας μέσα. Να κατοικήσει ο Θεός μέσα. Στο σκήνομα αυτό. Μια μέρα θα τα αποθέσουμε.
ή θα μεταμορφωθεί άμα λάβουμε μέρος στην αρπαγή και ζούμε ακόμα. Μακάρι. Αλλά να δοξάσουμε τον Κύριο, αδερφέ, με τη ζωή μας. Λίγα είναι τα χρόνια. Να του δώσουμε τη δόξα. Το δε επί λοιπόν ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Ο καθένας θα πρέπει να βρεθεί πιστός. Πού? Πάνω στο έργο που του ανέθεσε ο Κύριος του. Πάνω στην υπηρεσία που του ανέθεσε ο Κύριος του. Πιστός. Γιατί άμα δεν βρεθεί πιστός, αδερφοί, θα χάσει τη θέση του. Άμα δεν βρεθούμε πιστοί, αδερφοί μου, εις τα ολίγα άμα δεν βρεθούμε πιστοί, άμα δεν φανούμε πιστοί, άμα δεν φανούμε στα ολίγα πιστοί, ή στα ειδικά μας πιστοί, ποιος θα μας δώσει τα ξένα, ποιος θα μας τα εμπιστευτεί? Κανένας. Δεν πρέπει να εκλείψει η πίστη μας, δεν πρέπει να χάσουμε την πίστη μας, και όταν ακόμα μας κοσκινίζει ο διάβολος, πέφτουμε σε πειρασμούς, σε δοκιμασίες, δεν πρέπει να χάσουμε την πίστη μας για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όχι, αδερφοί. Γιατί αυτός μας αγάπησε πρώτος, αυτός μας έβγαλε από τον κόσμο με δυνατό χέρι, μας αναγέννησε σε ελπίδα ζώσα και έγραψε τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Να βρεθούμε πιστοί είναι το ζητούμενο, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Εις εμέ δε το ελάχιστον. Ακούστε πώς μιλάει για τον εαυτό του. Εις εμένα λέει τον ελάχιστον. Το μικρό. Το μικρότερο. Δεν ήταν ένας από τους 12 Απόστολους Παύλος, αδερφοί Αποστόλους και μαθητές. Λέει, εγώ γεννήθηκα σαν έκτρωμα, σαν ένα έκτρωμα. Δηλαδή, ήταν πρώην βλάστημος και υβριστής, διώκτης της Εκκλησίας, και το συνάντησε ο Κύριος πηγαίνοντας για τη Δαμασκό, αδερφοί. Δηλαδή, η συνάντησή του με τον Κύριο ήταν κάτι το φοβερό. Με λίγα λόγια τον σταμάτησε ο Κύριος, τον φρενάρισε ο Κύριος. Όχι, δεν τον φρενάρισε μόνο, δεν τον σταμάτησε μόνο για να μην κάνει κακό στην Εκκλησία του, αλλά τον φρενάρισε και τον σταμάτησε για να τον σώσει, αδερφοί. Βλέπετε πόσο έλεος και πόσο αγάπη έχει ο Κύριος για τον, ακόμα και για διώκτες και για υβριστές και για εμπεκτές, για αμαρτωλούς ανθρώπους, αδερφοί. Τι ζήλεψε από αυτόν? Στο λιθοβολισμό του Στεφάνου λέει, έδωσε και αυτός ψήφο καταδίκης, θάνατο στον αιρετικό. Και φύλαγε τα ρούχα όλων αυτών των λυσασμένων. Είχαν λυσάξει, αδερφοί. Αφού βλέπαν το πρόσωπό του σαν πρόσωπο αγγέλου του Στεφάνου στο συνέδριο, σαν πρόσωπο αγγέλου το βλέπαν, αδερφοί, και τρίσαν τα δόντια. Ακούτε, αδερφοί. Τρίσαν τα δόντια. Και όταν του είπε το όραμα που είδε τον Ιησού Χριστό ιστάμενο, τον Υιό του Θεού, τον Υιό του Θεού ιστάμενο, εκ δεξιών της δυνάμεως, τρίσαν τα δόντια, αδερφέ. Και ορμήσαν όλοι μαζί επάνω του και τον βγάλαν έξω σέρνοντας και τον λιθοβολήσανε. Μάλιστα. Εκεί ήταν παρόν ο Αποστός Παύλος, αδερφοί. Που σημαίνει ότι ήταν συνένοχος. Να μην πω ένοχος, έτσι. Αν θα μου πεις, αδερφέ, πάσα αμαρτία την οποία πράξει ο άνθρωπος, δεν συγχωρείται? Βεβαίως συγχωρείται. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, αδερφοί. Εν αγνία έπραξα όλα αυτά, λέει, τα οποία έκανα. Εν αγνία. Και ό,τι κάνει ο άνθρωπος εν αγνία, ο Θεός τον συγχωρεί, αδερφοί. Πρέπει να το παραδεχτεί όμως. Κύριε, εν αγνία το έκανα. Δεν ήξερα, Κύριε. Δεν ήθελα, Κύριε. Αδύνατος ήμουν, Κύριε. Παρασύρθηκα, Κύριε. Ο Κύριος έχει σπλάγνα, αδερφοί, τα οποία εμείς οι άνθρωποι δεν τα έχουμε. Είσαι με δε το ελάχιστον, λέει. Είσαι με δε ελάχιστον. Είναι να ανακριθώ από εσάς. Είναι λίγο, λέει, να ανακριθώ από εσάς. Είναι με ύψιλον. Ή από ανθρωπίνης κρίσεως. Δηλαδή, για να με κρίνει ένα ανθρώπινο δικαστήριο. Μου είναι πολύ λίγο, λέει. Αλλά ουδέ ανακρίνω τον εαυτό μου. Ούτε κι εγώ ίδιος δεν ανακρίνω τον εαυτό μου, λέει. Είχε αγαθή συνείδηση και καθαρή συνείδηση, αδερφοί. Ποτέ δεν τους δίδαξε, εμένα ακολουθήστε, ό,τι σας λέω εγώ κάντε. Απλώς γράφει μέσα στο Λόγο του Θεού, στη μητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού είμαι. Αυτό αναφέρεται μάλλον, αν δεν κάνω λάθος, στην Εφεσίους επιστολή. Η Φιλιππισίους ή η Εφεσίων επιστολή. Διότι η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σε τίποτα. Δηλαδή, τους τα είχε πει όλα με τα ακριβίας και στην εντέλεια. Τους δίδαξε 1,5 χρόνο την πρώτη φορά που πήγε, με αρρώστια και με φόβο και τρόμο.
Αλλά δεν τον ακούγαν, αδερφοί. Σιγά τον κήρυκα. Έτσι λέγανε μερικοί για τον Απόστολο Παύλο. Σιγά. Οι επιστολές του δυνατές, τα κηρύγματά του, πολύ αδύνατα. Συγκρίσεις κάνανε, αδερφοί. Και σήμερα το ίδιο γίνεται. Τι νομίζετε? Και πέφτουν οι κύριοι και σε μεγάλη παγίδα σήμερα. Πόσα like έχεις, αδερφέ? Τι είναι τα like, αυτά τα click, δεν είναι, έτσι δεν τα λένε? Πόσα λένε, like τα λένε αυτά, τα click? Click τα λένε. Άντε, να πούμε click. Ο αδερφός αυτός έχει 1000 click. Μπράβο. Ο άλλος 50 click. Τίποτα. Σιγά τον κήρυκα. Ο άλλος 100. Ο άλλος 200. Εάν σκεφτόμαστε έτσι, αδερφοί, λάθος σκεφτόμαστε. Το ξέρετε? Γιατί κάθε εργάτης του Θεού, κάθε δούλος του Θεού εργάζεται. Και ο καθένας θα λάβει το μισθό του κατά τον κόπο του, αδερφοί. Προσέξτε. Όχι από τα κλικ, ούτε από τα κλακ. Κατά τον κόπο του. Εάν κοπιάζεις πολύ, αδερφέ, εάν αγωνίζεσαι πολύ, θα λάβεις μισθό πολύ. Άμα δεν αγωνίζεσαι καθόλου και παρατηρείς τα ξένα έργα, το έργο του κάθε κάστου και οχι το δικό σου, ούτε κλικ ούτε κλακ, τίποτα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Τους αξιολογούν άνθρωποι, θέλουν αξιολόγηση ανθρώπινη. Η γνώμη μου είναι, αδερφοί, καλά είναι να μας αξιολογήσει ο Θεός. Να συμμαρτυρήσει ο Θεός. Όχι τα κλικ. Να προσέξουμε καλά τις καρδιές μας. Μην υψώνουμε ανθρώπους, αδερφοί. Αυτός ο αδερφός, πολλά κλικ. Και γίνεται μαραθώνιος για τα κλικ. Ο Θεός να μας ελέησει, αδερφοί. Ας προσέξουμε, αδερφοί. Το κλικ σημαίνει ότι τον είδανε τόσοι, τον ακούσανε τόσοι. Ξέρω εγώ αδερφούς οι οποίοι διδάσκουν με τα καθαρότητα στο λόγο του Θεού, αδερφοί, και με τα ακριβίας, και μπορεί να τους βλέπουν μόνο 10, 15, 20, το πολύ, 30. Ξέρω. Και τα λένε, αδερφοί, με τα ακριβίας. Ξέρω παλιούς αδερφούς που κοπιάσαν πριν 30-40 χρόνια και τους βλέπεις είναι στο κατώτερο επίπεδο. Άμα κάνουμε και εμείς τώρα συγκρίσεις, αφρόνως μιλάω, που δεν πρέπει. Και βλέπεις ο άλλος, επειδή τα λέει στην καθαρεύουσα, τα λέει λίγο ακαταλαβίστικα για τους απλούς, και τον ακούνε μόνο οι μορφωμένοι, αυτοί που έχουν κάποιες γραμματικές γνώσεις περισσότερο και καταλαβαίνουν περισσότερα, εκεί πέφτουν πολλά κλικ-κλικ. Μάλιστα, δεν είναι έτσι όμως, αδερφοί. Δόξα στον Κύριό μας. Δεν είναι αυτός ο αγώνας μας. Δεν είναι αυτό. Ούτε συγκρίσεις να κάνουμε, αδερφοί, ούτε ανθρώπους να υψώνουμε, γιατί δεν μας το επιτρέπει ο λόγος του Θεού. Να δοξάζουμε τον Κύριο και να τον ευχαριστούμε για τα αδέρφια που αγωνίζονται και κοπιάζουν, διδάσκουν τον λόγο του Θεού, κηρύττουν τον λόγο του Θεού μέσα στις εκκλησίες, για να τελειοποιηθούν οι ψυχές των αδερφών και να τελειοποιηθεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Διότι η συνείδησή μου δεν μελέχησε τίποτα πλην. Με τούτο δεν είμαι δικαιωμένος. Γιατί, αδερφέ Παύλε? Αφού τα είπες σωστά, τα είπες καλά, η συνείδησή σου δεν σε κατακρίνει και δεν είσαι δικαιωμένος. Ενώπιον του Θεού εννοεί. Αλλά ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος, όχι άνθρωποι. Αυτός ο οποίος θα με ανακρίνει και θα με κρίνει είναι ο Χριστός. Βλέπετε, αδερφοί? Ο Κύριος λέει. Ώστε μη κρίνετε μηδέν προκαιρού, τίποτα. Όταν λέει μηδέν, είναι το μηδέν, τι είναι, στρόγγυλο, δεν είναι? Τίποτα. Μη κρίνετε τίποτα, κανένα πράγμα πριν το καιρό του, έως να έλθει ο Κύριος. Έως να επέμβει ο Κύριος, έως να φανερώσει ο Κύριος. Ώστις και θέλει φέρει στο φως, θα τα φανερώσει δηλαδή, τα κρυπτά του σκότους. Θα τα φέρει στο φως ο Χριστός, τα κρυφά του σκότους. Όλα. Και θέλει φανερώσει τα σβουλά των καρδιών. Εδώ, τι έχει ο καθένας εδώ μέσα, τι κρύβει, τι φυλάει η καρδιά του κάθε ενός ανθρώπου. Και τότε ο έπαινος θέλει γίνει από τους αδερφούς, από τους ανθρώπους. Δεν το λέει έτσι. Και τότε ο έπαινος θέλει γίνει εις τον καθένα, εις έκαστον, από του Θεού. Όχι από ανθρώπους επαίνους. Όχι, είναι επικίνδυνο. Όχι εγκομιασμός, είναι επικίνδυνο. Όσοι υψώσει αυτόν θέλει ταπεινωθεί, και όσοι ταπεινώσει αυτόν θέλει υψωθεί.
Από ποιον? Από τον Κύριο. Αυτό λέει εδώ πέρα, αδελφοί. Ο έπαινος από τον Κύριο. Και γνήσιος δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος συσταίνει τον εαυτό του με πάσα θυσία, να αυτοσυσταίνεται, να ζητάει συστάσεις, να τον συσταίνουνε. Δεν είναι γνήσιο αυτό, αδελφοί. Δεν είναι θέλημα Θεό. Αλλά γνήσιος είναι αυτός τον οποίον ο Θεός συσταίνει, λέει ο λόγος στο Θεό. Και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος συσταίνει, αδελφοί. Και ο έπαινος να γίνει στον καθένα από τον Θεό. Αυτό είναι το καλύτερο, αδελφοί μου. Και λέει στο λόγο του Θεού, ας μην σε επαινεί το στόμα σου, αλλά σε επαινεί κάποιος άλλος. Και τότε ο έπαινος ίσως έχει κάποια πήγηση, έτσι. Αλλά να επαινώ τον εαυτό μου, να καυχόμαι για τον εαυτό μου, κάτι δεν πάει καλά μαζί μου. Είναι εγωιστικό, αδελφοί. Και κρύβεται η περηφάνεια μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδελφοί, και να μας διδάξει κατά πάντα την αλήθειά Του. Στο 6 λέει, ταύτα δε αδελφοί, αυτά λέει τα οποία σας έγραψα, αδέρφια, μετέφερα παραδειγματικώς για τον εαυτό μου, από τον εαυτό μου και εις τον Απολό για εσάς. Δηλαδή, ανέφερα το όνομά μου και το όνομα του αδελφού του Απολό, για εσάς περισσότερο, να τα γνωρίζετε, ότι δεν είναι έτσι όπως τα σκεφτόσασταν μέχρι τώρα, για να μάθετε δια του παραδείγματός μας. Ήταν το καλό παράδειγμα και ο Παύλος και ο Απολλό, αδερφοί. Ήταν ευλογημένα αδέρφια. Ο Απολλό ο Απόστολος Παύλος εφύτεψε, κήρυξε και σωθήκανε, πέρασε ο Απολλό και τους οικοδόμησε. Δηλαδή, ο Απόστολος Παύλος εφύτεψε, ο Απολλό επότισε, λέει. Αλλά και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος αύξησε. Άρα ο έπαινος δεν είναι για τον Παύλο ούτε στον Απολλό, είναι στον Θεό. Γιατί αυτός αυξάνει, αδερφοί. Και την πίστη μας αυξάνει, και το έργο το αυξάνει, και τις ευλογίες το αυξάνει στη ζωή μας. Ο Θεός είναι αυτός. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους, και έρχεται η αύξηση σε αυτή τη γη, έρχεται η καρποφορία. Άμα δεν έρθει η ευλογία του Θεού, αδερφοί, η πρώιμος και όψιμος βροχή του Πνεύματος του Αγίου, θα υπάρχει ευλογία και καρποφορία? Τίποτα. Ξερασία. Ο Θεός να μας ελεήσει, αδερφοί. Να ελπίζουμε πάντοτε στον Κύριο. Δόξα στο Θεό. Εδώ λέει, για να μάθετε δια του παραδείγματός μας να μην φρονείτε υπέρ ό,τι είναι γεγραμμένον, ό,τι είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού, να μην φρονείτε κάτι περισσότερο ή μεγαλύτερο, για να μην επέρεστε, να μην υπερηφανευτείτε κιόλας, λέει. Υπάρχει και αυτός ο φόβος, να μην επέρεστε εις υπέρ ενός κατά του άλλου. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ότι εγώ τα λέω καλύτερα, εγώ τα ξέρω καλύτερα. Ξέρεις ποιος με δίδαξε εμένα? Εμένα με δίδαξε ο Παύλος. Χαίρο πολύ. Εμένα Απολλό. Όχι ο Κυφάς. Με αυτόν άρεσε ο Θεός. Τον Κυφά. Μπερδεμένα πράγματα, αδερφοί. Δεν ανήκει σε εμάς να μειώσουμε κανέναν, ούτε και να υψώσουμε κάποιον, αδερφοί. Δεν ανήκει αυτό σε εμάς. Σε εμάς ανήκει να τους σεβόμαστε. Καλό. Αδερφοί. Να προσευχόμαστε για αυτούς και να τους αγαπάμε. Τίποτα άλλο, αδερφοί. Τίποτα άλλο. Να ξέρετε, γιατί η καρδιά του ανθρώπου εύκολα επέρεται, υψώνεται, εύκολα φουσκώνει. Εύκολα, πολύ γρήγορα, αδερφοί. Πάρα πολύ γρήγορα. Και ξέρετε, άμα πριν την καταστροφή του ανθρώπου, πριν τον όλεθρο, υψώνεται η καρδιά του ανθρώπου. Υπερηφανεύεται ο άνθρωπος, το λέει μέσα. Στις παροιμίες, και είναι φοβερό εδάφιο αυτό. Πρώτο ολέθρο υψώνεται η καρδιά του ανθρώπου, υπερηφανεύεται. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, πέσει στην πλεκτάνη της υπερηφάνειας, στο δίχτυ αυτός της υπερηφάνειας, ούτε βλέπει ούτε ακούει. Τίποτα. Τίποτα. Στο κουφού την πόρτα όσα θέλεις βρόντα. Πες το ό,τι θες, όσα θέλεις, παρακάλεσέ τον, πες το τίποτα. Αυτό που έχει αποφασίσει η καρδιά του και τα μυαλά του, θα το κάνει. Μπορεί να είναι και γκρεμός μπροστά, λέει, είναι ευθεία. Βρε γκρεμός πέφτεις. Όχι, λέει, όλα ευθεία. Άντε, κάνε τη βουτιά. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Καλά είναι να ακούμε, αδερφοί. Να ακούμε πρώτα τη φωνή του Κυρίου και να τη διακρίνουμε. Να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού για να φυλαχτούμε. Αλλά να ακούμε και τις προτροπές των αδερφών, οι οποίοι μας αγαπάνε. Και τις συμβουλές των αδερφών. Ευχαριστούμε τον Θεό.
των αδερφών οι οποίοι ζουν κατά το κανόνα τούτο, αδερφοί, και δεν κοιτάνε να αρέσουν στους ανθρώπους, ούτε να υψώσουν τον εαυτό τους. Όλα αυτά μας θα διδάσκει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Και τους τα γράφει αυτά, αδερφοί, για να είναι προσεκτικά τα αδέρφια μας και εμείς σήμερα. Λέει, διότι τι σε διακρίνει από το άλλο? Ποιος σε ξεχωρίζει από τον άλλον? Ποιος? Και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Ερωτηματικά. Δηλαδή, τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Σωτηρία έλαβες, αδερφέ μου και αδερφή μου. Αιώνια ζωή έχεις. Πνεύμα Άγιο έχεις. Δεν ξέρω αν έχεις ή δεν έχεις. Μπορεί, ο Θεός το δίνει. Χαρίσματα έχεις. Θεραπείες έλαβες. Ευλογίες έλαβες. Και τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Εάν δε και έλαβες, λέει, τι καυχάσεως μη λαβών? Και έλαβες όλα αυτά που είπαμε. Αναγέννηση, βεβαίως, θεραπεία, σωτηρία, πνεύμα Άγιο, χαρίσματα, διακονίες. Λέει, εάν δε και έλαβες, τι καυχάσεως μη λαβών? Καυχάσεις σαν ένας άνθρωπος που δεν έχει λάβει τίποτα. Τι καύχημα είναι αυτό δηλαδή? Ενώ ο Θεός σου έδωσε, τα έζησες, τα αισθάνθηκες, τα απόλαυσες, τα γεύτηκες και καυχάσεις σαν κάποιον ο οποίος δεν έχει λάβει τίποτα. Όχι, αδερφοί. Τώρα είστε και χορτασμένοι. Κοιτάξτε τώρα τι τους λέει, αδερφοί. Τώρα έχετε χορταστεί εσείς, λέει. Δεν έχει ανάγκη κανενός. Τώρα επλουτίσατε. Δηλαδή τα μάθετε όλα, τα ξέρετε. Έτσι είπε και ο άγγελος της εκκλησίας της Λαοδικίας, αν δεν κάνω λάθος. Αδερφοί, είμαι πλούσιος, δεν έχω ανάγκη κανενός. Επλουτίσατε, λέει. Εβασιλεύσατε χωρίς εμάς. Που σημαίνει ότι πήγατε τόσο μπροστά, φτάσατε εσείς στο τέρμα, βασιλεύσατε και εμείς ακόμα σερνόμαστε εδώ στη γη. Αγωνιζόμαστε και τρέχουμε στο στάδιο. Εσείς φτάσατε ήδη στον προορισμό σας. Στο τέλος. Γι' αυτό λέει και βασιλεύσατε χωρίς εμάς. Και ήθελε να βασιλεύατε και μακάρι τους λέει να βασιλεύατε, αλλά δεν είναι έτσι, αδερφοί. Αυταπάτη, μεγάλη απάτη. Το να ξαπατάει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Για να συμβασιλεύσουμε και εμείς με εσάς τους, λέει, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδερφοί, στη βασιλεία των ουρανών θα εισέλθουμε όλοι μαζί, όλη η εκκλησία μαζί θα μπει. Δεν κάνει εξαιρέσεις ο Θεός, γιατί δεν είναι προσωπολήπτης. Ξέρετε, το ζητούμενο είναι να βρεθούμε πιστοί και να μας βρει ενωμένους και αγαπημένους ο Κύριος, για να φύγουμε σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησίες. Όπου υπάρχουν ακαταστασίες, εκεί είναι και πάνω αχρίο πράγμα, αδερφοί. Διχόνιες, έρηδες, όλα αυτά είναι σαρκικά φρονήματα. Και ξέρετε, αυτά τα βάζει ο διάβολος με σαρκικούς ανθρώπους μέσα στην εκκλησία, με ανθρώπους οι οποίοι, αδερφοί, δεν αγαπάν την αλήθεια, δεν αγαπάν τον Χριστό, δεν έχουν φόβο Θεού. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί. Να μην γίνουμε αιτία να βλασφημείται το όνομα του Κυρίου. Αλλά μάλλον, αδερφοί, να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας μορφώσει καθώς αυτό θέλει, για να δοξάζετε το όνομα του Κυρίου με τη ζωή μας. Όχι να βλασφημείτε. Γιατί το λέει και αυτό μέσα, εξαιτίας σας βλασφημείτε το όνομα του Κυρίου εις τα έθνη. Το λέει για τους Ισραηλίτες, για περιούσιο λαό Θεού. Αλλά σήμερα η Εκκλησία είναι ο πνευματικός Ισραήλ και είναι περιούσιος λαός του Θεού, αδερφοί μου. Δηλαδή, εξαιτίας μας το όνομα του Κυρίου να βλασφημείτε, αντί να δοξάζετε, αντί να επενείτε. Ο Θεός να μας ελέησει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάξει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αρχίζει και συστέν τη διακονία του τώρα. Στο 9 λέει, διότι νομίζω ότι ο Θεός απέδειξε εμάς τους Αποστόλους τελευταίους. Τι λες, αδερφέ Παύλε? Στην Εφεσίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο, ξέρετε τι λέει? Άλλους μεν έθεσε ο Θεός πρώτο να είναι Αποστόλους. Και στην Αλφα Κορινθίους το 10ο κεφάλαιο το λέει. Πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Ευαγγελιστάς, τέταρτον Ποιμένγκες και Διδασκάλους και πέμπτον, τέταρτον και πέμπτον. Γιατί λες εσχάτους, αδερφέ? Υπάρχουν σοβαροί λόγοι, αδερφέ. Τελευταίοι. Μα αυτοί κάνουν έργο Θεού.
Ανοίγονται εκκλησίες, σώζονται ψυχές, μαζεύονται ψυχές, γίνονται σημεία, τεραστία, θαύματα. Μάλιστα, συμμαρτυρεί ο Θεός, επισφραγίζει ο Θεός και εσύ λες, αδερφέ Παύλε, ότι ο Θεός άφησε εσάς τους Αποστόλους τελευταίους ως καταδικασμένους εις θάνατον. Φοβερό. Ξέρετε γιατί τα λέω όλα αυτά, αδερφοί? Γιατί όλα αυτά τα οποία λάβανε αυτοί οι αδερφοί μας τότε και εμείς σήμερα, δεν τα εκτιμήσαν καθόλου, αδερφοί. Το ξέρετε. Και εμείς, εάν δεν εκτιμήσουμε τα ελέη του Θεού, τα δώρα του Θεού, τη χάρη του Θεού στη ζωή μας, αδερφοί, θα τα χάσουμε στο τέλος. Εάν δεν τους δώσουμε την κατάλληλη θέση και αξία που πρέπει, κάποιος άλλος θα λάβει το στεφάνι μας. Κάποιος άλλος θα πάρει τη θέση μας. Κοιτάξτε τον Ισάφ, αδερφοί. Στην προσευρέωση επιστολή τον αποκαλεί πόρνος. Μην είναι μερικοί πόρνοι σαν τον Ισάφ. Και όχι μόνο πόρνος ήταν, είχε πολλά αυτός ο άνθρωπος. Αδερφοί μου. Ήταν ο πρωτότοκος γιος του Ισάκ. Ο πρωτότοκος γιος. Θα έπαιρνε τα πρωτοτόκια. Θα ήταν σήμερα ένας πατριάρχης. Δεν θα λέγαμε Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώ. Θα λέγαμε Αβραάμ, Ισάκ και Ισάφ. Ήταν κυνηγός. Του άρεσε η φύση πολύ. Τις γυναίκες τις άλλαζε σαν τα μπουκάμισα. Όχι Ισραηλίδησες. Εθνικές, όποια έβρισκε. Άντε στο σπίτι. Τη μητέρα του την είχε καταθλίψει. Την στεναχωρούσε πάντα. Τον πατέρα τον είχε καλοπιάσει με τα άγρια, τις μπεκάτσες, τους λαγούς και τα πετραχίλια και τα ελάφια, λέω εγώ πετραχίλια. Και ο Ισάκ τον αγαπούσε πολύ, γιατί του έφερνε άγρια, νόστιμο κρέας. Ο Ιακώβ, παιδί του σπιτιού, παιδί της μαμάς. Μια μέρα ο Θεός, αδερφή, έστειλε τις μπεκάτσες στις φωλές τους και τα ελάφια στις φωλές τους και δεν βρήκε τίποτα να σκοτώσει. Και γύρισε πίσω νηστικός, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος και βλέπει τον Ιακώβ να ανακατεύει ένα καζανάκι εκεί πέρα. Τι είναι αυτό, του λέει, το κόκκινο? Δεν ήξερε τις φακές ο άνθρωπος, το ξέρετε. Αυτό το κόκκινο τι είναι, του λέει? Φακές είναι. Και ξέρετε, του έχουν βγάλει και όνομα. Εδόμ σημαίνει κόκκινος. Ο Εδόμ, ο Ισάφ. Τι είναι αυτό το κόκκινο? Δεν ήξερε ότι τις φακές δεν τις διέκρινε. Ούτε τα φασόλια, ούτε τι είναι φακή, τι είναι φασόλι, τι είναι ρεβίθι. Δεν τα διέκρινε. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε καλή επικοινωνία με το οικογενειακό περιβάλλον. Και ήταν όλα... Όπου να ήταν, πήγαινε δεξιά, αριστερά, ξέρω εγώ, αδερφέ. Μάλιστα. Δώσ' μου να φάω, του λέει, γιατί πεινάω. Πεθαίνω της πείνας, του λέει. Του λέει ο Ιακώβ, άμα μου δώσει τα πρωτότοκια, θα δώσω να φας. Πόσο αξία έχει ένα πιάτο φακί? Άντε, ας πούμε 5 ευρώ, που δεν είχε. Με 5 ευρώ αγοράζει 2-3 κιλά φακί. Εάν μου δώσει τα πρωτότοκια, του λέει, θα σου δώσω. Τι να τα κάνω εγώ, λέει, τα πρωτότοκια, εγώ πεθαίνω της πείνας. Ακούτε, αδερφέ, ένα κακό παράδειγμα. Αδερφοί, και για σημερινούς χριστιανούς που δεν εκτιμούν την αιώνια ζωή και σωτηρία που τους έδωσε ο Κύριος, την κοστολογούν με το δικό τους μέτρο και την εκτιμάνε με το δικό τους μέτρο. Τι να τα κάνω εγώ τα πρωτοτόκια? Εάν μου τα δώσεις, λέει, με όρκο, εγώ θα σου δώσω να φας. Σου τα δίνω, λέει, και ορκίστηκε, αδερφοί. Και ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη ο όρκος έπρεπε να εκπληρωθεί. Δεν υπήρχε αντιλογία, ούτε μπορείς να το πάρεις πίσω. Ορκίζομαι, είπε, σου δίνω τα πρωτοτόκια. Ωραία, πάρ' την κατσαρόλα, φάει την όλη τώρα. Τα πήρε ο Ιακώβ τα πρωτοτόκια, αδερφέ. Του τα πήρε μεν με πανουργία, αδερφή μου, και με ψέμα, αλλά και γι' αυτό το ψέμα και αυτή την πανουργία πλήρωσε ο Ιακώβ, το ξέρετε. Ξέρετε που τα πλήρωσε όλα αυτά? Ναι, με του πήρε τα πρωτόκια, αλλά πέρασε από παιδεία και ταλαιπωρία από τον θείο το Λάβαν.
Βλέπετε και το ψέμα πληρώνεται. Όλα τα βρήκε μπροστά του. Τα βούτυξε τα προδόγια όμως, τα πήρε αδερφή. Τον βοήθησε και η μητέρα του πάνω σε αυτό. Αλλά για να πάρει τη γυναίκα του, που την οποία αγαπούσε, δούλεψε 14 χρόνια για τις γυναίκες του, για τις δύο αδερφές, τη Λία και την Ραχήλ, και άλλα 6 χρόνια για τα πρόβατα. 20 χρόνια δούλεψε. Τι πέρασε ο άνθρωπος εκεί? Τι τον έκανε αυτός ο άνθρωπος? Ήτανε παιδί, αδερφοί, το επέτρεψε ο Κύριος. Το επέτρεψε ο Κύριος. Βλέπετε τι γίνεται, αδερφοί? Ότι πάσα αμαρτία έχει τη μισθαποδοσία. Ο Θεός να μας φυλάξει. Ευτυχώς έχουμε το αίμα του Χριστού, αδερφοί, και μας φυλάει από πολλά κακά και μας προστατεύει και μας συγχωρεί και μας καθαρίζει. Άμα δεν είχαμε τον Κύριο, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και για μας. Μάλιστα, αδερφοί μου, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Πρώτα ο Θεός, είναι πολύ σημαντικό αυτά που αναφέρει εδώ τώρα, εδώ παρακάτω από το 9 εδάφιο μέχρι και το τέλος. Λέει πολλά πράγματα τα οποία είναι σημαντικά, αδερφοί. Λέει για τις ανάγκες, τις κακουχίες, τις στερήσεις, το να είσαι άνθρωπος του Θεού, υπηρέτης του Θεού και να μην τα έχεις όλα. Δεν είχαν τότε ψυγεία, δεν είχαν τότε ταμεία. Εμείς σήμερα, αδερφοί, είμαστε σε... Τι να σας πω, είχε πει ένας αδερφός, σήμερα και οι τείχοι πετάνε λεφτά. Πας στο τοίχο, βάζεις μια κάρτα, σου πετάει λεφτά ο τοίχος. Πα! Αυτά δεν υπήρχαν τότε, αδερφοί. Για να πάρουν κάποια χρήματα, δουλεύανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έκανε σκηνές μέσα κοράφα. Έραβε ο καημένος. Και ξέρετε, τον αράβεις, τρυπιέσαι κιόλας, πληγές στα χέρια. Δούλευε, αδερφοί, για να μην επιβαρεθεί κανέναν. Να μην πούνε, να εμείς τον ταΐζουμε, τον τεμπέλη, τον αχαήρευτο. Δούλευε εκεί. Και κήρυτε τα βράδια και δίδασκε, δόξα στο Θεό. Μακάρι να τους μοιάσουμε, αδερφοί. Μακάρι να ακολουθήσουμε τα ίχνη τους και τα βήματά τους. Τότε θα είμαστε μακάρι και θα έχουμε τον έπαινο από το Θεό. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.